για το μεγάλο άλμα στο μέλλον που είναι έτοιμη να κάνει η ελληνική οικονομία μέσω των σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει σήμερα στη διάθεσή της. Μίλησε από την Καλαμάτα και το αναπτυξιακό συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 26,2 δισεκατομμυρίων, για το οποίο σας διαβεβαιώνω ότι παλέψαμε πολύ σκληρά στις Βρυξέλλες, σε δύσκολες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό συμπληρώνει και άλλα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, με συνολικές πιστώσεις που ξεπερνούν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδική επισήμανση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πόρους που θα διοχετευτούν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ τόνισε ότι το 1 τρίτο των πόρων του νέου προγράμματος θα απορροφηθεί για έργα στις περιφέρειες. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην έντονη κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων που δρομολογούνται, επισημένοντας επιπλέον ότι η υλοποίηση του ΕΣΠΑ γίνεται με τρόπο που αφήνει πίσω παθογένειες του παρελθόντος για τη χώρα μας. Ευτυχώς πια στην Ελλάδα η κακή εμπειρία έχει μείνει πια στο παρελθόν. Και τώρα η χώρα μας, χάρη στην εξαιρετική δουλειά που κάνει όλο το επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρωταγωνιστεί πια στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με το χαιρετισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξαν οι εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 που λαμβάνει χώρα σήμερα και αύριο στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι προτεραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Ελλάδας σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τις υποδομές και την οικονομία, όσο και με το ανθρώπινο δυναμικό και με την κοινωνική προστασία. Σε αυτή την βάση θα θεμελιωθεί και η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027, όταν θα φτάνει στο τέλος του πια, όπως φτάνει ήδη, το ισχύον πλαίσιο στήριξης. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος που έλαβε θετική απάντηση για το εταιρικό σύμφωνο για την πολιτική συνοχής, όπως θα ονομάζεται στο εξής το παλιό ΕΣΠΑ. Η εναρκτήρια εκδήλωση της πρώτης ημέρας του Αναπτυξιακού Συνεδρίου άνοιξε με τους χαιρετισμούς της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Ελλάδα μας πέτυχε έναν πρωτοφανή για την ιστορία του ΕΣΠΑ στόχο. Είμαστε η πρώτη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε πλέον εγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή τις αμέσως επόμενες μέρες. Και θα είμαστε η πρώτη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε εκταμείευση χρημάτων από τη νέα προγραμματική περίοδο μέσα στο 2022. Ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα που πρόκειται να αξιοποιηθούν στο έπακρο από τη χώρα μας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 21-27 είναι οι πόροι ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν διασφαλιστεί μέσω της προετοιμασίας και της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Δίκες Αναπτυξιακής Μετάβασης και των τριών εδαφικών σχεδίων που το συνοδεύουν. Χθες εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας, αυτό που ουσιαστικά αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό που εμείς είχαμε βάλει σαν προτεραιότητα, προκειμένου να μην υπάρξει χρηματοδοτικό κενό μέσα από αυτές τις συνεχείς κρίσεις που περνάμε. Στο Μέγαρο Χορού της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας βρέθηκαν περιφερειάρχες από ολόκληρη τη χώρα, ενώ τον Πρωθυπουργό συνόδευαν υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το σύνολο της Πελοποννήσου. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην έξοδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην διαχείριση της πανδημίας, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στον πόλεμο τον οποίο ζούμε σήμερα. Και οι μέρες, το έχει πει ο Πρωθυπουργός μας. Οι μέρες μας δεν έχουν όλες λιακάδα. Οι μέρες μας είναι δύσκολες. Στις μέρες όμως αυτές πηγαίνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, σε μία κοινωνική Ευρώπη, απαντούμε με περισσότερη Ευρώπη και στο κέντρο αυτή με μία πιο κοινωνική Ελλάδα. Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλους αυτούς τους πόρους, εάν λάβει κανείς υπόψη μάλιστα και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που για πρώτη φορά θα υπάρχουν διαθέσιμοι για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Αν δεν ενισχύσουμε τη διοικητική ικανότητα. Και εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα για το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι εδώ η αρμόδια Γενική Γραμματής, ο κ. Σταφανδάκης, η κυρία Χαλαμπογιάννη, υπό την ηγεσία και του Μάκη του Βορύδη, προκειμένου να κινητοποιήσουμε σωστά αυτούς τους πόρους για να ενισχύσουμε τη διοικητική ικανότητα της δημόσιας διοίκησης, που είναι κομβική.